Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα σε μία ακόμα εκπομπή με τίτλο «Η τάξη του 2020». Καθώς, όπως αναφέρουμε και στο σήμα της εκπομπής, το μέλλον ανήκει σε αυτούς που θα το ζήσουν. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η οικονομία. Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές μετά την έξοδο και από τα μνημόνια. Οπότε σκεφτήκαμε και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε μαζί του τις οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Τσίπρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, κύριε Αντούσκα, κύριε Αντίπα. Λοιπόν, και για να κάνουμε τη συνέντευξη, έχω ζητήσει τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Ντούσκα. Αλεξάνδρα, το πρώτο ερώτημα για τις οικονομικές εξελίξεις ανήκει σε εσένα. Λοιπόν, καλησπέρισω και εσένα και τον κύριο Τσίπρα. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ότι υπνέεται έτσι ένας αέρας αισιοδοξίας μετά την επίσημη έξοδο από τα μνημόνια και με την έκδοση του δεκαετούς, που πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το κομμάτι που εμείς μεταδίδουμε ως είδηση. Σε πρακτικά, τι θεωρείτε αυτό για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία? Σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία μάλλον, η έκδοση του δεκαετούς ολοκληρώνει αυτό που λέμε το πέρασμα στην κανονικότητα. Δηλαδή, έπρεπε να εκδώσουμε και το δεκαετές, μεταξύ άλλων, γιατί σηματοδοτεί ένα πέρασμα της ελληνικής οικονομίας προς την κανονικότητα. Τα επιτόκια είναι αρκετά χαμηλά, στην ουσία είναι τα χαμηλότερα, με εξαίρεση ένα το 2005, από τον καιρό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 2002-2003, όταν οι αγορές προεξοφλούσαν και όλα τα ωφέλη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε. Άρα δεν γίναμε απλά στην περίοδο πριν τα μνημόνια και την κρίση. Όχι, στο 9 πηγαίνουμε στο... Πηγαίνουμε πολύ, πολύ πιο πίσω, ναι. Τώρα, η ίδια η έκδοση των δεκαετών σηματοδοτεί και άλλα πράγματα και για την υπόλοιπη ελληνική οικονομία, άρα κατά κάποιο τρόπο και για την κοινωνία. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα σήμα προς τις αγορές ότι η οικονομία μας πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι... Και εμπιστοσύνη σημαίνει. Και εμπιστοσύνη βεβαίως, αλλά σημαίνει και πρακτικά άλλα πράγματα για τα... και για τις τράπεζες και για τις εταιρείες που θέλουν να δανειστούν. Δηλαδή έχει και πρακτικό νόημα και δεν είναι απλά ένα σήμα προς τις αγορές. Αυτό ολοκληρώνεται, η έκδοση του δεκαετούς, η πολύ επιτυχής, ολοκληρώνεται και με την αναβάθμιση που είχαμε από τον Νίκο Μούντις. Σας θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες... Δύο βαθμίδες. Αναβαθμίστηκε η Ελλάδα δύο βαθμίδες, δεν είναι κάτι σύνηθες. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό που λέμε investment grade, δηλαδή σε αυτό που θεωρούν ότι μπορεί κανείς άφοβα να επενδύει. Είμαστε ένα σκαλοπάτι, τέσσερις βαθμίδες κάτω από το investment grade, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα από ποτέ. Από τότε που μπήκαμε στην κρίση μέσα. Το επόμενο βήμα, γιατί η Αλεξάνδρα έθεσε μια σημαντική διάσταση στο ερώτημά της, πότε θα φτάσει αυτή η εξέλιξη και στην κοινωνία, στον μέσο πολίτη. Το επόμενο βήμα, κύριε Τσίπρα, ποιο είναι? Εμπράκτος. Κοιτάξτε κάτι. Οι εξελίξεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο μια βελτίωση της οικονομίας και ότι αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη και για ξένους επενδυτές, αλλά και μέσα στη χώρα. Έχουν πάρθει μέτρα όλο αυτό το διάστημα για μια ανακούφιση και προστασία των πιο αδύναμων. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η ανεργία έχει πέσει από το 27 στο 18% και ελπίζω πολύ σύντομα, ίσως και τον επόμενο μήνα, δίμηνο, να δούμε να πέφτει και κάτω από το 18%. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε ρυθμούς που να είναι περίπου στα ευρωπαϊκά επίπεδα και να είναι βιώσιμοι για την ελληνική κοινωνία. Κάποια ανεργία έχουν όλοι, το 17% που έχουμε ακόμα είναι πολύ μεγάλο, βέβαια αρκετά παρακάτω από το 27%. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ήδη και πριν βγούμε ακόμα από τα μνημόνια, έχουμε πάρει μια σειρά από μέτρα προς ανακούφιση της κοινωνίας. Άρα δεν είναι ότι βελτιώθηκε η οικονομία και κάποια στιγμή θα δει και η κοινωνία. Ήδη έχουμε πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Όλο το πακέτο εξαγγελιών της ΔΕΘ είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση. Μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια αν θέλετε. Βέβαια, όσο βελτιώνει την οικονομία, θα έχουμε περισσότερο χώρο δημοσιονομικό αλλά και δυνατότητες να πάρουμε και άλλα μέτρα και προς την κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του επίπεδου των μισθωτών και συνταξιούχων. Αλεξάνδρα, ο κόσμος περιμένει τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάποια είδηση να μας δώσει ο κύριος Τσίπρας. Για χρέη προς την φορεία. Και ασφαλιστικά ταμεία. Και ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο που θα καταφέρει τελικά να υλοποιηθεί, γιατί βλέπουμε μια εμπλοκή με τους θεσμούς. Ενώ κάποιοι σκόπελοι ξεπεράστηκαν, κάποια όμως είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Θα σας το εξηγήσω. Είναι να ξεκινήσουμε από το,
από το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο στην ιστορία της, όλη την ιστορία της, δηλαδή και μεταπολεμικά από οικονομική άποψη. Και επίσης είναι κάτι αυτό που μας συνέβη εμάς που δεν συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης κάθε, δεν ξέρω, 10-20 χρόνια. Το 26% πτώση στο ΕΠ που είχαμε ήταν μια πτώση που δεν έχει ξαναυπάρξει ιστορικά σε καιρό ειρήνης. Έχει υπάρξει μόνο με πολέμους, με διασπάσεις χωρών κτλ. Άρα αυτό που συνέβη εδώ ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό σημαίνει ότι η νοικοκυριά, οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι που είχαν μια σταθερή δουλειά, προσέβλεπαν σε βελτίωση τις θέσεις τους κάποια χρόνια κτλ., βρέθηκαν ξαφνικά στον αέρα. Ένα αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι βρεθήκαμε με πολλά χρέη, είτε στις εφορίες, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε στις τράπεζες. Αφήνω λίγο τις τράπεζες απ' έξω που είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι αν από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε γενικά πιο συνεπείς απέναντι στην εφορία και πρέπει να φροντίσουν και οι κυβερνήσεις και το κράτος γι' αυτό, την ίδια στιγμή πρέπει να τραβηθεί μια γραμμή και να πούμε ότι από εδώ και πίσω πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα των χρεών που έχουν συσσωρευτεί. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται και οι εταίροι μας. Πρέπει να πάρθουμε κάποια μέτρα γι' αυτό. Συνεπώς, οι 120 ετών δεν ήταν πυροτέχνημα. Είναι ένα, θα προχωρήσουν παρά την διαφαινόμενη. Με τον ένα ή άλλο τρόπο θα προχωρήσουν. Και θα προχωρήσουν ξεκαθαρίζοντας τους καλοπληρωτές από τους κακοπληρωτές. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Σίγουρα θα προχωρήσουν με κάποια κριτήρια. Δεν είναι όλοι στο ίδιο σημείο. Δεν βρίσκονται όλοι οι πολίτες που έχουν χρέη. Η δόση σημαίνει έτσι κι αλλιώς ότι θα πρέπει να είσαι συνεπής στις δόσεις. Αν δεν είσαι συνεπής, είσαι εκτός. Εκτός ρύθμισης πρακτικά. Ελπίζουμε ότι θα αφορούν το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου. Αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη κάποια ρύθμιση. Και βέβαια αυτοί που έχουν να πληρώσουν θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πληρώσουν πολύ περισσότερα από τις δόσεις που θα βγουν με βάση 120. Ανάλογα με τη δυνατότητα του καθενός, το εισόδημά του, την περιουσία του. Βέβαια, ξέρετε, απλώς ένα σημείο που μας το επισημαίνουν στα μηνύματά τους οι τηλεθεατές, ότι το γεγονός πως κάποιος έχει περιουσία δεν σημαίνει πως έχει εισόδημα από αυτή την περιουσία, οπότε δεν θα πρέπει να αδικείται. Θα ήθελα να θέσω το θέμα της αγοράς εργασίας, γιατί η εικόνα εκεί είναι αντιφατική. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι από το 27 βαδίζουμε προς το 17, και αυτό είναι σίγουρα μία επιτυχία. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε έξαρση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Η κυβέρνηση έκανε μια κίνηση να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, αλλά ακόμα φαίνεται πως εκεί υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει προκειμένου να συνδυαστεί ένα αξιοπρεπές εργατικό εισόδημα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επειδή είπατε μια λέξη κλειδί, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η κυβέρνησή μας, όπως ξέρετε, δεν θεωρεί σαν το βασικό πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας το ακριβές ύψος των μισθών ή αν θα έχουμε περισσότερες ελαστικές θέσεις εργασίας. Εμείς θέλουμε λιγότερες ελαστικές θέσεις εργασίας. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι όντως ένα πρόβλημα και το οποίο υπήρχε και πριν την κρίση, είναι και ένας λόγος που η κρίση αυτή ήταν τόσο βαθιά, θα πρέπει να λυθεί με διάφορες άλλες συνδυασμένες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση ορισμένων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο τόπος μας, και είναι πολλά αυτά, δεν είναι κουβέντες, είναι υπαρκτά αυτά τα πλεονεκτήματα, αλλά από προηγούμενες κυβερνήσεις, σε λήψη ενός στρατηγικού σχεδίου και λήψη συνδυασμένων δράσεων με συστηματικό τρόπο, δεν μπόρεσαν να τα αξιοποιήσουν. Αυτή είναι η προσπάθειά μας σήμερα. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, σας λέω ότι χωράνε υψηλότεροι μισθοί, εξού και το μέτρο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, χωρούν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σταθερών σχέσεων εργασίας. Και όχι αυτή η κατάσταση, η οποία επιμένει να υπάρξει σήμερα, παρότι οι περίπου 300-350.000 θέσεις εργασίας των τελευταίων 3,5 χρόνων, βλέπουμε μία τάση μείωσης αυτών των θέσεων, όχι αύξηση. Δηλαδή, έχουν περισσότερες σταθερές θέσεις εργασίας. Εγώ δεν σας λέω ότι η κατάσταση παρόλα αυτά είναι καλή. Υπάρχουν πολλοί νέοι που δουλεύουν με πολύ λίγα χρήματα το μήνα. Μερική απασχόληση. Όσο βελτιώνεται η οικονομία, αλλά και παίρνουμε μέτρα εμείς σαν κράτος, αυτή η κατάσταση θα βελτιώνεται. Θα σας θυμίσω ότι ένα άλλο μέτρο που πήραμε τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι ότι υπήρχε πολύ καλύτερη λειτουργία των μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου για τη μαύρη ανασφάλιση, τα αντίληπτα εργασία κτλ. Όλα αυτά βοηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τελειώνοντας το που έλεγα πριν, να σας πω ότι οι πιο αναπτυγμένες οικονομίες και στον χώρο της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας
δεν χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλούς μισθούς. Το αντίθετο, δηλαδή η παραγωγικότητά τους και η ανταγωνιστικότητα είναι συνδεδεμένη με άλλα χαρακτηριστικά και όχι με τους χαμηλούς μισθούς ή την πολύ χαμηλή φορολόγηση, 10% κλπ. Άρα τα μοντέλα τα οποία αναζητήθηκαν εδώ πέρα στα χρόνια των μνημονίων, αυτή η ιστορική υποτίμηση και γίνουν μια πολύ φτηνή χώρα για επενδύσεις, είναι λάθος απάντηση. Στο σωστό ερώτημα, λάθος απάντηση. Mm-hmm. Θα προλάβετε να ολοκληρώσετε αυτά όλα που σχεδιάζετε πριν τις εκλογές? Όχι. Όχι. Αυτό είναι αδύνατο. Πρακτικά είναι αδύνατο. Καταρχήν είναι μόλις τον περασμένο Αύγουστο που βγήκαμε έξω από τα μνημόνια. Είναι πολύ λίγος χρόνος που έχει μεσολαβήσει. Σας θυμίζω ότι εντός μνημονίων τα περιθώρια κινήσεων ήταν αρκετά σημαντικά λιγότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Μεταξύ αυτών και το θέμα των τραπεζών, με άλλες δυνατότητες σήμερα μπορούμε να κινηθούμε, με άλλες δυνατότητες τότε. Άρα θα πρέπει να κρυθούμε πρώτο πράγμα για την προσπάθεια που έγινε να βγούμε από τα μνημόνια. Δεν είναι καθόλου δεδομένο αυτό. Σας θυμίζω ότι τα δύο προηγούμενα προγράμματα ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας απέτυχαν. Δηλαδή, από τη μία μεριά φτωχοποίησαν τον κόσμο, χωρίς από την άλλη μεριά να ολοκληρωθούν ως προγράμματα και να γίνει να αποκτήσει η Ελλάδα κάποιο βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα να έχουν μειωθεί κ.ο.κ. Αυτό το καταφέραμε εμείς, βγήκαμε από το πρόγραμμα. Εντός ήδη του προγράμματος είχαμε πάρει μέτρα προστασίας των πιο αδύναμων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το μέτρο που σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους μπορούν και έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν μπροστά μας. Ορισμένα από αυτά γίνονται και με βάση εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα μέτρα που ψηφίζουμε αυτούς τους μήνες. Έχουμε και άλλα να ψηφίσουμε μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά νομίζω. Ειδικά όλο το θέμα που λέγεται παραγωγική ασυγκρότηση και να καταφέρει η Ελλάδα να ξεφύγει από την κακοδαιμονία που μας οδήγησε στην κρίση, αυτό είναι μπροστά μας. Mm-hmm. Αλεξάνδρα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η οικονομία είναι το δυνατό του χαρτί. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, κύριε Τσίπρα, αν έχετε ετοιμάσει και σαν διευθυντής του οικονομικού του γραφείου μία απάντηση, μία μελέτη στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι το πρώτο εξάμηνο έχει κοστίσει από 40 δις μέχρι 200, mm-hmm. έχουμε ακούσει. Πόσο μας πήγε πίσω η περίοδος της αυταπάτης, για να χρησιμοποιήσω μία λέξη του Πρωθυπουργού? Ναι, καταρχήν γύρω από τα νούμερα αυτά, αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι ξεκινήσαμε, νομίζω, λέει, τη Νέα Δημοκρατία από τα 60 δις. Όχι, ξεκινήσαμε από τα 85, όσο ήταν τότε... Το μνημόνιο περίπου. Το μνημόνιο, το αποδώσαν όλο ότι ήταν αποτέλεσμα της κυβέρνησης, το οποίο βέβαια δεν έστηκε, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Κάποια στιγμή μετά ακούστηκε 60, μετά 90, μετά 120, έχει ακουστεί 200. Όλα αυτά είναι από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ορισμένα λίγα από αυτά και από ένα-δύο στελέχη που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάλλον δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα την κυβέρνησή μας και τότε και στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά αυτά. Καταρχήν, για να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να υπάρχει μια εκτίμηση. Και μια, αν θέλετε, αν έχει γίνει κάποια μελέτη από την πλευρά σας. Όχι, δεν έχει γίνει μελέτη. Και μια ανάλυση στα νούμερα που λέγονται. Τα 85 δις που γράψαμε εμείς είχαν να κάνουν είτε με χρέη που υπήρχαν από πριν τον Ιανουάριο του 2015, είτε με χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας που είχαμε μπροστά μας. Ήταν δεδομένο το προηγούμενο πρόγραμμα δεν έβγαινε. Το έχει πει η ίδια Κομισιόν, άρα θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα, ότι είχε κόστος η σύγκρουση, είχε κόστος. Δηλαδή, απλά είναι τα νούμερα τα οποία λέγονται, δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Κάποιο κόστος, όχι πολύ μεγάλο, η σύγκρουση την είχε. Νομίζω ότι ήταν υποχρεωτικό να πάμε σε μια ορισμένη σύγκρουση. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε τα δεδομένα τα οποία αποκτήσαμε στη συνέχεια, μπορεί να πηγαίναμε με ένα διαφορετικό τρόπο στη σύγκρουση, αλλά θα πηγαίναμε, γιατί γι' αυτό ψηφιστήκαμε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή τα μνημόνια τα οποία είχαν εφαρμόσει στη χώρα από το 10 στο 15 ήταν καταστροφικά. Το νούμερο του 26% πτώση στο ΕΠΤΑ αποδεικνύει πέρα για πέρα. Δηλαδή είχαν ένα τεράστιο εφεσιακό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και μια τεράστια φτωχοποίηση από την οποία δεν βγαίναμε. Ένα από τα αποτελέσματα ήταν κιόλας ότι γιγαντώθηκε το χρέος. Δεν είχαμε τόσο χρέος στο 10. Πήγαμε από το 120% στο 180%. Λοιπόν, δεν λέγεται επιτυχία ούτε αυτών που μας τα προτείνανε ή τα επέβαλαν, ούτε των ελληνικών κυβερνήσεων εδώ πέρα που το καταφέραν να φτάσουμε εκεί. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, μέσα έδωσε την εντολή να πάμε σε μια σύγκρουση για να διαπραγμάτευση πραγματική των σχέσεών μας με τους εταίρους και το δούνο του και τι έπρεπε να γίνει. Δεν καταφέραμε αυτό που θέλαμε αρχικά, αλλά πήγαμε σε ένα συμβασμό που θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά προωθητικός. Γιατί είχαμε ένα μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, που δεν το θέλαμε καθόλου. Το οποίο όμως ήταν πολύ πιο ήπιο από τα προηγούμενα, αλλά κυρίως βγήκε. Και αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή, κάναμε μια συμφωνία που από τη δική μας πλευρά τη βγάλαμε. Και γι' αυτό και όλες οι χώρες απέκτησε την αξιοπιστία που απέκτησε ξανά και στον ευρωπαϊκό χώρο και στις διεθνείς αγορές.
και σήμερα είμαστε εκτός μνημονίων. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα? Όχι. Επειδή σας χρεώνουν αυτό το εξάμηνο και επειδή σας χρεώνουν και πολλά, παρόλο που ήσασταν και είσαστε πρώτη φορά κυβέρνηση, σκέφτεστε με κάποιο τρόπο να ψάξετε το παρελθόν της Ελλάδος, πώς φτάσαμε στα μνημόνια, για να αποδοθούν και ευθύνες? Κοιτάξτε, να αποδοθούν τώρα ευθύνες μπορούν να αποδοθούν μόνο για ό,τι πολιτικές ευθύνες μπορούν να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν και ποινική διάσταση. Και αυτό το λέω γιατί τα ζήσατε πλέον από πολύ κοντά, διαπραγματευτήκατε, φέρατε ένα άλλο μνημόνιο, βγήκατε από αυτό το μνημόνιο. Να. Η συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει με ένα σοβαρό τρόπο, στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει από πριν, αλλά πρέπει να ξεκινήσει με ένα σοβαρό τρόπο στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, καταρχήν, αυτό είναι το πιο βασικό, επειδή έχει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια οικονομία που ζούμε σήμερα, τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί. Και πρέπει να προσαρμόσει την οικονομία της και την κοινωνία με τρόπο ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα αυτά και να υποφεληθεί από τις διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν. Αυτό δεν το είχαν καταφέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν το 10, περισσότερο γιατί υπήρχε παντελής έλλειψη σχεδίου. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Σας ανησυχεί μήπως ξαναφτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, ενδεχομένως με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Με ανησυχεί και μάλιστα αυτό είναι και ένα θέμα συζήτησης, όχι μόνο σε ένα από τα πάνελ, στο πρόσφατο φόρουμ των Δελφών, στο οποίο είχα πάρει και μέρος. Ναι, με ανησυχεί γιατί αυτό το να σας λέω πρέπει να ανοίξει τη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να γίνει ο ελληνικός λαός κοινωνός του τι δυνατότητες έχουμε, που είμαστε καθυστερημένοι και τι γενικά πρέπει να γίνει. Δηλαδή, η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι ένα διανό πουκάμισο, είναι βήματα που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν τα κάνουμε, μπορεί να μην φτάσουμε σε τόσο μεγάλη κρίση, γιατί έγιναν τραγικοί χειρισμοί, δηλαδή 26% πτώση στο ΕΠ, αλλά μπορεί να ξαναφτάσουμε να μπούμε σε μια κατάσταση κρίσης. Πριν πάτε στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού ως διευθυντής, ήσασταν επικεφαλής της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει τους μηχανισμούς που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είπατε, ή είναι ατροφική η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στην ελληνική διπλωματία, στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Σας ευχαριστώ πολύ την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία. Λοιπόν, ένα από τα προβλήματα που έχει η οικονομία μας είναι ότι έχει ένα έλλειμμα εξωστρέφειας. Αυτό το αναγνωρίζουν σχεδόν οι πάντες, δηλαδή αποδεικνύεται και με στοιχεία και με νούμερα. Αυτό υπήρχε πριν μπούμε ακόμα στην κρίση, αυτό το έλλειμμα εξωστρέφειας μπορεί να εκφραστεί σε λιγότερες άμεσες ξένες επενδύσεις που είχαμε σε σχέση με άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχει και ένα έλλειμμα δομών εξωστρέφειας, το οποίο αντιμετωπίζεται ήδη, αλλά νομίζω τα περισσότερα βήματα είναι μπροστά μας. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη οικονομική διπλωματία σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών ή και άλλες δομές. Πρέπει να υπάρξουν καλύτερες και πιο συντονισμένες δομές εξωστρέφειας, να μπορούν να συντονίζουν τις διάφορες πύλες της ελληνικής οικονομίας και προς τα έξω και προς τα μέσα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στο επίπεδο των εξαγωγών, που βέβαια τώρα τα πάμε καλά, αλλά θέλει πολύ περισσότερο συντονισμό και επίλυση προβλημάτων. Αυτό που παραλάβαμε ήταν μια καθόλου καλή κατάσταση, και στο επίπεδο της προσέλκυσης επενδύσεων. Λοιπόν, για αυτά τα δύο πράγματα, σας λέω ότι οι δομές οι οποίες παραλάβαμε το 2015 ήταν σε πολύ κακό σημείο. Έχουν γίνει ορισμένα βήματα και πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετά περισσότερα. Νομίζω ότι σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου είναι ένα από τα πιο αδύναμά μας σημεία και πρέπει με σχετικά γρήγορα βήματα να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Γιάννη. Αλεξάνδρα μου, το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα εγώ να θέσω έχει να κάνει με ένα θέμα που έθιξες στην αρχή της εκπομπής για την έξοδο στις αγορές και για την αναβάθμιση. Το περάσαμε λίγο βιαστικά, γιατί τουλάχιστον ίσως φταίω εγώ, μου τράβηξε το ενδιαφέρον το θέμα της ανεργίας στο οποίο αναφερθήκατε. Είναι σημαντικό θέμα. Λοιπόν, μας αναβαθμίζουν οι διεθνείς οίκοι. Mm-hmm. Θα θέσω ουσιαστικά πάλι το ερώτημα της Αλεξάνδρας. Πότε αυτό θα φτάσει στο σημείο να μεταφερθεί στην ελληνική οικονομία και αναφέρομαι πλέον στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση? Τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια αποκλείστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Μπορεί η αναβάθμιση να είναι ένα πολιτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης, πρέπει να γίνει όμως και οικονομικό αποτέλεσμα στα χέρια των επιχειρήσεων. Είναι ήδη οικονομικό χαρτί στα χέρια των επιχειρήσεων και αυτό διατυπώθηκε και από στελέχη, πολύ υψηλό βαθμό στελέχη των τραπεζών, πρόσφατα στο φόρουμ των Δελφών που αναφέρθηκα και πριν. Δηλαδή, γνωστά τραπεζικά στελέχη μίλησαν και για την αναβάθμιση αλλά και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
ότι δίνει πια διαφορετικές δυνατότητες και χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, που βεβαίως ακόμα δεν το έχουμε δει. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Είναι το αποτέλεσμα, ναι. Αλλά ελπίζουμε να το δούμε σχετικά σύντομα. Λύνοντας οπωσδήποτε παράλληλα το θέμα των κόκκινων δανείων. Χωρίς να επιληθεί αυτό, είναι δύσκολο να επιληθεί και τ' άλλο, παρότι είμαστε λίγο σε μια διαφορετική κατάσταση. Παράλληλα, η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες και για την συγκρότηση αναπτυξιακής τράπεζας, έχει πάρει ήδη, και για συγκρότηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο ακόμα δεν έχει επιληθεί το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν όπως πρέπει την ελληνική οικονομία. Που αυτή είναι και η δουλειά τους. Δηλαδή, είναι να δίνουν δάνεια, δεν είναι να παίρνουν τηλέφωνα για να. Πάντως, άκουγα τον πρόεδρο της Κεφαλαγοράς, τον κύριο Γκότση, ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία για τις επιχειρήσεις, την αναχρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που αφορά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων νέων επιχειρήσεων που αδυνατούν από το έτσι όπως είναι σήμερα το τραπεζικό σύστημα και είναι μια πρωτοβουλία. Και τα κόκκινα δάνεια, επειδή τα αναφέρατε, επειδή αυτή ήταν η κατάληξη της ερώτησης για τις τράπεζες, έχουμε και εκεί μία μικρή εμπλοκή με τους εταίρους. Μήπως έχει δίκιο, ξεκινάω από το πολιτικό σκέλος, η αντιπολίτευση που λέει ότι δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, είμαστε ακόμα υπό αυστηρή επιτήρηση. Όχι, καταρχήν, εντάξει, αυτή η φιλολογία της κυβέρνησης είναι, της αντιπολίτευσης, συγγνώμη, έχει τώρα 4 χρόνια περίπου. Πολύ σύντομα, ούτως ή άλλως, μετά τις εκλογές μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι, οπότε θα το έχετε πει απλώς. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Προφανώς ότι υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όποιος και αν είναι κυβέρνηση, πιστεύω θα είμαστε εμείς πάλι. Αλλά αυτό που παρακολουθήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια, νομίζω ήταν κάτι λίγο παράλογο. Εμείς στην περίοδο 10-15 διαφωνούσαμε ριζικά με όλη την πολιτική που ασκόταν. Ήταν καταστροφική και νομίζω αυτό και αποδεικνύεται από τα νούμερα και το έχει καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Ήταν μια πολιτική τελείως αδιέξοδη. Μετά το 2015, αφήστε το πρώτο επτάμινο τέλος πάντων, αν δεν έπρεπε να γίνει σύγκρουση, μετά το συμβασμό που έγινε το καλοκαίρι, άλλωστε οι ίδιοι ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε για την διαχείριση του μνημονίου υπήρχε μια ορισμένη συμφωνία. Ανταυτού, αυτό το οποίο είδαμε από το καλοκαίρι, από τις εκλογές μάλλον του 2015 του Σεπτέμβρη και στη συνέχεια, ήταν μια απίστευτη καταστροφολογία. Δηλαδή ότι δεν θα βγαίνει το πρόγραμμα. Οι αξιολογήσεις, οι δεύτεροι, οι πρώτοι θα αποτύχουν. Ο κόφτης θα εφαρμοστεί. Φτάσαμε κάποια στιγμή ότι δεν θα λήξει το πρόγραμμα. Λήξει το πρόγραμμα, βγήκαμε. Μετά ότι παραμένουν στο τέταρτο μνημόνιο με το βασικό επιχείρημα ότι, θα περικοπούν συντάξεις. Δεν περικοπήκαν συντάξεις. Λοιπόν, κάπου φτάσαμε σε ένα τέρμα. Δηλαδή, είναι ένα αφήγημα το οποίο έχει τηθεί από την ίδια την πραγματικότητα και την εξέλιξή της. Τότε ότι συνεχίζουν να λένε ότι δεν βγήκαν από τα μνημόνια γιατί υπάρχει μια ορισμένη επιτήρηση, αλλά επιτήρηση θα πω ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες. Εμάς είναι αυξημένη γιατί ήμασταν 8 χρόνια σε μνημόνια. Αλλά δεν διαφέρει επί τη ουσία από την επιτήρηση που είχαν άλλες χώρες βρισκόντουσαν πριν στα μνημόνια. Ωστόσο, να το βάλει το ερώτημα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορείτε όπως πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας itaxi2020@antikatv.gr με τις θέσεις σας, τα ερωτήματά σας. Σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας, μείνετε συντονισμένοι στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή στη Δημοτική Τηλεόραση του Άττικα, στην τάξη του 2020. Σήμερα είναι στο στούντιο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συζητούμε τις οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές. Έχουμε αναβάθμιση από τους διεθνούς οίκους, έχουμε έξοδο στις αγορές, έχουμε τη μείωση της ενεργείας, όπως είπε, και την πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως και για τα οικονομικά αποτελέσματα του περίφημου πρώτου εξαμήνου του 2015, αλλά και για το αν και κατά πόσο έχουμε βγει από τα μνημόνια. Είχα διακόψει όμως πριν το διάλειμμα την Αλεξάνδρα Ντούσκα, η οποία έχει αμέσως το λόγο. Συζητούσαμε για τα οικονομικά στοιχεία, ωστόσο τα οικονομικά στοιχεία και η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν φαίνεται ότι θα σας στοιχίσουν σε εκλογές. Σύμφωνα με δημοσιοποιήσεις, αυτό που φαίνεται ότι ίσως υστερείται σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Και το ερώτημα είναι γιατί μια κυβέρνηση που είναι πρώτη φορά κυβέρνηση και έχει μια τετραετία μπροστά της αποφάσισε να λύσει αυτό το θέμα. Ενώ είχε μπροστά της, ανέλαβε τα ηνία σε μια κατάσταση χρονική που η χώρα ήταν ουσιαστικά ένα χάος. Το αποφάσισε γιατί ήταν προς το συμφέρον της χώρας. Εγώ θα αντέστρεφα το ερώτημα στο ότι
Ίσως είμαστε μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη κυβέρνηση που χωρίς να λογαριάσει το πολιτικό κόστος, πήρε την ευθύνη να λύσει ένα θέμα που θα μπορούσε αλλιώς να χρονίσει για άλλη μία εικοσαετία. Δεν υπάρχουν πάντα ευκαιρίες. Άνοιξε μπροστά μας ένα παράθυρο ευκαιρίας και το εκμεταλλευτήκαμε. Δεν το αντιλαμβάνεται έτσι. Όχι όλος. Και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, σύμφωνοι. Υπάρχουν ευαισθητοί του κόσμου, έχει διαφορετική γνώμη. Βέβαια, πέσανε όλοι πάνω μας και μίντια το μεγαλύτερο μέρος και τα υπόλοιπα κόμματα. Ακόμη και εκείνα τα μεγάλα κόμματα που είχαν μια τελείως διαφορετική γνώμη από αυτά τα οποία λέγανε συνέχεια. Γιατί η σύνθετη ονομασία, να υπενθυμίσω, ήταν Εθνική Γραμμή και της Νέας Δημοκρατικής, για την Νέα Δημοκρατία και για το Πασόκ και για εμάς και για τον ΚΚΕ. Οι πάντες, το πώς αποφασίσανε να σταθούν από τη στιγμή που φέραμε μια εξαιρετική κατά γνώμη μου συμφωνία είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά θέλω να πω ότι όσο περνάει ο χρόνος, αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι μόνο μέχρι τις εκλογές τώρα, στα επόμενα χρόνια, να σου το πω έτσι, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κάτσει στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτή η συμφωνία ήταν μια και αναγκαία και πολύ θετική για τη χώρα μας συμφωνία. Και αυτό το καταλάβει ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα που μου λέτε ότι έχει το πρόβλημα σε σχέση με την, ξέρετε, με την Βόρεια Μακεδονία. Για να μείνουμε στον χώρο της οικονομίας, θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε η Αλεξάνδρα. Υπάρχει ανησυχία σε μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου για τα εμπορικά σήματα και τις ονομασίες των προϊόντων. Mm-hmm. Αν και κατά πόσο οι γείτονες θα επιδιώξουν να κατοχυρώσουν το μακεδονικό ως μακεδονική και για τις δικές τους εταιρείες. Και αν έχει ανοίξει ο κύκλος της συζήτησης για την κατοχύρωση των σημάτων. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Καταρχήν να πω ότι ναι, ο κύκλος έχει ανοίξει. Έχουν γίνει πρώτες επαφές γύρω από το ζήτημα και θα σταθεί η προβλεπόμενη από τη Συμφωνία Επιτροπή. Αυτό που θέλω να πω είναι σε ό,τι αφορά το made in, δηλαδή που φτιάχνετε ένα προϊόν, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν θα είναι made in Μακεδονία που ήταν πριν, θα είναι στη Βόρεια Μακεδονία. Ως προς αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεύτερο πράγμα, τα σήματα όλα τα οποία έχουν κατοχυρωθεί από ελληνικής πλευράς και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ισχύουν. Αυτά που έχουν κατοχυρωθεί, σας μιλάω, έτσι. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις σημάτων, προφανώς ήταν αποτέλεσμα μιας ορισμένης διαπραγμάτευσης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι εμείς είμαστε Ελλάδα και έχουμε μια περιοχή που λέγεται Μακεδονία και η γειτονική μας χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, αυτό είναι ένας μπούσουλας και για την Επιτροπή που θα αποφασίσει για τα σήματα αυτά. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ανησυχία. Πιο πολύ καλλιεργείται αυτή η ανησυχία παρά υπάρχει πράγματι σε επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν θέμα εμπορικών σημάτων. Αλλά αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα τριτεύον θέμα σε σχέση με τα ωφέλη που θα έχουμε, τα οικονομικά εννοώ, πέρα από τα υπόλοιπα, για τη συμφωνία. Δηλαδή με τους γείτονες μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ καλές οικονομικές σχέσεις. Άλλωστε και πριν είχαμε αρκετά αναπτυγμένες. Είμαστε ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος και επενδυτικός εταίρος στη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα θα είμαστε πολύ παραπάνω. Είναι μια γειτονική μας χώρα. Έχει κάθε λόγο να έχει περισσότερες σχέσεις με εμάς παρά με οποιονδήποτε άλλον στην περιοχή, γιατί είμαστε η πιο αναπτυγμένη οικονομία της περιοχής και αυτή που μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ίδια την ανάπτυξη της οικονομίας και να ωφεληθούμε και εμείς από αυτό. Και πιστεύω ότι τα ωφέλη αυτά θα νιώσει περισσότερο η δικιά μας η Μακεδονία. Η ελληνική Μακεδονία. Η Αλεξάνδρα υπενήχθηκε τη σύνδεση οικονομίας, πολιτικών εξελίξεων και πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει στο Σκοπιανό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Θα είστε υποψήφιος σε εκλογές. Δεν φαντάζομαι να σας ρωτήσω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν θα μου πείτε, θα μου πείτε Οκτώβριο του 2019. Το Οκτώβριο θα σου πω έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν με ρωτάτε. Πιστεύω ότι θα γίνει Οκτώβριο, εκτίμησή μου. Τον Οκτώβριο του 2019 οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν Γιώργο Τσίπρα. Θα εκτεθείτε στη λαϊκή δημοκρατία. Έχω εκφράσει την επιθυμία μου να κατέβω στις εκλογές. Σε ποια περιφέρεια? Για τη Δυτική Αττική. Αλλά αυτά είναι θέμα, θα τα πάρει κάποια στιγμή απόφαση το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπάρχει διαδικασία, λέω τώρα υπάρχει διαδικασία. Είναι ιδιαίτερη περιφέρεια η Δυτική Αττική. Νομίζω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιφέρεια. Και για τα προβλήματα που έχει, να μην κρυβόμαστε, ήταν πάντα η πίσω αυλή της Αθήνας, την επέλεξη σαν περιφέρεια. Και έτσι έχουμε και ο Πρωθυπουργός στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στην Ελευσίνα. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον το αναπτυξιακό συνέδριο και τα υπόλοιπα, αλλά ειδικά για τη Δυτική Αττική. Υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά μας, δηλαδή έχουμε από την μεριά τα προβλήματα, αλλά και από την άλλη μεγάλες δυνατότητες που έχει όλη αυτή η περιοχή, που έχει το αντιφατικό να παράγει ένα από τα μεγαλύτερα ΕΠ στη χώρα, σαν περιφέρεια, αλλά και την άλλη το βιωτικό επίπεδο να μην είναι αυτό που πρέπει να είναι. Μεταφέρεται άλλο
ο πλούτος παράγεται εκεί, ναι, αλλά μεταφέρεται αλλού. Πρέπει κάτι να μένει και στους κατοίκους της περιοχής. Μια υπεραξία από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Και καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες συνθήκες ζωής και περισσότερες δουλειές, βέβαια. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος για τη Δυτική Αττική, μιας και κατεβαίνεται εκεί υποψήφιος. Είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων να αλλάξει με κάποιο τρόπο, γιατί διαχρονικά υποφέρουν οι κάτοικοι στο συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό της Αττικής. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται ένας πιο μακρόπνος σχεδιασμός, σαν και αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν μέσω από το Αττικιακό Συνέδριο. Τα προβλήματα σήμερα, αν τα συζητάμε, καταρχήν το θέμα της ανεργίας, το πρώτο το νούμερο είναι αυτό, με βάση όλη την κρίση που υπήρξε και χτύπησε ιδιαίτερα την περιοχή αυτή. Είναι ζητήματα ποιότητας ζωής, είναι ζητήματα ασφάλειας. Νομίζω αυτά είναι τα που πρέπει να δούμε. Στο θέμα της ασφάλειας είχαμε πολιτική σύγκρουση, Αλεξάνδρα και κύριε Τσίπρα, τις τελευταίες ημέρες και με τις προληπτικές προσαγωγές στα Γιαννιτσά, αλλά και με τα κρούσματα ληστείων ενόπλων, μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας. Μήπως η επιλογή του Πρωθυπουργού να βάλει δύο υπουργούς από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, την κυρία Γεροβασίλη και την κυρία Παπακώστα, έχει οδηγήσει στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα? Μήπως συζητούν πολύ μεταξύ τους και δεν συζητούν τόσο τα προβλήματα του πολίτη? Μήπως παίζει ρόλο ότι είναι από το ίδιο φύλλο, δύο γυναίκες σε ένα υπουργείο? Όχι, ίσα καθόλου. Τα στοιχεία που έχει δώσει η ίδια ελληνική αστυνομία και δίνει κατά καιρούς δείχνουν μία μείωση της εγκληματικότητας ό,τι αφορά τα πιο σοβαρά εγκλήματα τα τελευταία χρόνια, το οποίο οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι λίγο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση του κόσμου, άρα υπάρχει λιγότερο κίνητρο, να το πω έτσι, για τέτοια εγκλήματα. Και δεύτερον, ότι κάνει λίγο καλύτερα τη δουλειά του η ελληνική αστυνομία, χωρίς να λέω ότι δεν έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι ο πλευράς αντιπολίτευσης, η οποία άλλωστε δεν έχει λύσει τα προβλήματα αυτά όσο κυβερνούσε, υπήρχαν παντού όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέρει, θα έπρεπε, νομίζω ότι είναι το δυνατό της χαρτί στο οποίο μπορεί να παίζει, ενώ στην πραγματικότητα έχει μεγάλες ευθύνες και για το ποια είναι αυτή η κατάσταση και αν βοηθάει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται να λυθούν τα προβλήματα. Θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Ήμουν στον Παναμά όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών και μου είχε παραθέσει ένα γεύμα γιατί η ελληνική κοινότητα είναι ανθούσα, εξαιρετικά ανθούσα, είναι περίπου 1.000 αν θυμάμαι, που παίζουν ρόλο στα πράγματα του Παναμά, τα οικονομικά κλπ. Λοιπόν, και μου παρουσιάσαμε μια κατάσταση ρωτώντας με τι θα γίνει με την κατάσταση της ασφάλισης της κλιματικότητας στην Αθήνα, όπου συνειδητοποίησαν τη συζήτηση ότι είτε έβλεπαν εικόνες μόνο, ας πούμε, από το Σύνταγμα το 11 που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις και συγκρούσεις που γινόντουσαν, είτε βλέπαν τα καράβια των προσφύγων και νομίζουν ότι αυτή είναι μια κατάσταση καθημερινή μες στην Ελλάδα και φοβάσαν βγει από το σπίτι σου. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση γινόταν σε μια πόλη, την πόλη του Παναμά, στην οποία αν ήθελες να κάνεις μια βόλτα, σου έλεγαν όταν βραδιάζει πλέον, μην πας παραπέρα από 4-5 οικονομικά τετράγωνα. Δεν μπορούσες, δηλαδή υπήρχε πρόβλημα. Σας λέω ποια είναι η κατάσταση στην πόλη του Παναμά. Και νομίζανε, οι ίδιοι δεν είχαν πρόβλημα από αυτό που ζούσαν εκεί. Το είχαν συνηθίσει. Το διαχειρίζονταν οτιδήποτε. Και νομίζανε ότι στην Ελλάδα είναι μια κατάσταση ανυπόφορη. Και του εξηγούσα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι μια εξαιρετικά ασφαλής χώρα η Ελλάδα και το εννοώ αυτό ακόμη και σε σύγκριση όχι με τον Παναμά, αλλά με χώρες ευρωπαϊκές και πιο ανεπτυγμένες από εμάς. Σας λέω ότι είναι μια από τις πιο ασφαλείς χώρες. Δηλαδή, οι χώρες που ίσως μας ξεπερνούν σε ασφάλεια μπορεί να είναι η Γερμανία, κάποιες σκανδιναβικές χώρες, και αν μας ξεπερνούν. Σε σχέση με άλλες χώρες και γειτονικές μας, όχι μόνο στα Βαλκάνια, και η Ιταλία και άλλες, είμαστε μια πολύ ασφαλής χώρα. Δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ασφαλής χώρα είμαστε και συμφωνούμε δηλαδή, σε αυτό. Και για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα. Πιάσουμε την πλατεία εξ αρχείων. Δεν γίνεται μια παρέα ατόμων τόσα χρόνια να μην μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να κάνουν κουμάντο σε αυτή την πλατεία και να μην μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι τόσο δύσκολο. Εμείς ως πολίτες θα σκεφτόμασταν πέντε λύσεις για να λυθεί μια και καλή. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να λυθεί η πλατεία εξ αρχείων? Το λέω γιατί μας απασχολεί διαχρονικά αυτό το πρόβλημα. Ναι, δεν είναι. Πάντως δεν είναι. Δηλαδή, πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει μόνο στην πλατεία εξ αρχείων. Υπάρχει και σε άλλα σημεία της χώρας. Υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και σιγά σιγά αντιμετωπίζονται όλο και καλύτερα. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι υπάρχει μια επιδείνωση. Υπάρχει επιδείνωση σχέση με αυτό που είχαμε ως το 9. Εντάξει, υπάρχει επιδείνωση πιθανά σε σχέση με μια 20ετία. Αλλά υπάρχει ανοχή σε φαινόμενα τύπου Ρουβίκονα? Όχι, δεν εκτιμώ κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα η αστυνομία προσπαθεί να περιορίσει την παραβατικότητα που υπάρχει, που βέβαια είναι τελείως άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους,
είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα το θέμα της εγκληματικότητας, από το οποίο μπορεί να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ή η βία την οποία προκαλεί, από τις παρεμβάσεις του Ρουβίκονα. Να βάζουμε τα πράγματα δηλαδή στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Αλλά η αστυνομία και σε ό,τι αφορά του Ρουβίκονα κάνει τη δουλειά της. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν προσαχθεί άνθρωποι σε δίκη. Η αστυνομία λέει ότι αν λάβει εντολές σε αυτό που το θέμα που έθεσε η Αλεξάνδρα, μπορεί να καθαρίσει σε εισαγωγικά την περιοχή. Ναι, και δεν καθαρίστηκε πριν το 2015. Μα καθαρίστηκε πριν το 2015. Ότι δεν λαμβάνει εντολές. Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι πριν. Για μας το 2015 είναι ένα ορόσημο ίσως για τους πολιτικούς. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Για όλους όσοι υφίστανται την εγκληματικότητα, δεν υπάρχει ούτε 14, ούτε 13, ούτε 17. Είναι εγκληματικότητα, είναι ανομία. Το αν ο υπουργός είναι κόκκινος ή μπλε έχει πολύ μικρή διαφορά για τον πολίτη. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και σας λέω ότι σε όλα τα σημεία, τις περιοχές της χώρας που υπάρχει αυξημένο πρόβλημα είτε ανομίας είτε ανασφάλειας, πιστεύω ότι γίνονται βήματα στην κατεύθυνση επίλυσης. Μόλις προχθές, πότε ήταν, έγινε μια σύλληψη μιας μεγάλης εγκληματικής συμμορίας και ήταν στα Εξάρχεια που έγιναν κινήσεις. Δεν είναι ακριβώς ούτε άβατο, είναι ούτε κάτι τέτοιο. Ότι χρειάζεται να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από τη σημερινή, ναι, χρειάζεται να υπάρξει. Δεν, αλλά δεν υπάρχει ότι από τη δική μας κυβέρνηση δεν γίνονται κινήσεις και από τις προηγούμενες γινόντουσαν κτλ. Εγώ σας λέω ότι τα νούμερα που έχουμε σε επίπεδο εγκληματικότητας και είναι τα επίσημα που έχει δώσει η αστυνομία, βλέπουν να υπάρχει βελτίωση και επιμένω σε αυτό. Για εμάς το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο με την οικογένειά του κτλ. Απλά μην φτιάχνουμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν είμαστε ασφαλής χώρα. Επιμένω σε αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Σε καμία περίπτωση. Η υπερβολή είναι το χειρότερο αδίκημα στο οποίο μπορούμε να υποπέσουμε. Το να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια επικίνδυνη χώρα είναι παραλογισμός. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, είναι δεδομένο. Και δεν το λέω για τους ξένους που είναι τον τουρίστα. Το λέω για εμάς. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και ανησυχητικά δείγματα. Είχαμε τον ξυλοδαρμό στο Ζάπιο, είχαμε την ένοπλη ληστεία στο Κολωνάκι. Σύμφωνα. Όλα αυτά πρέπει να μην φεύγουν από τα μάτια μας. Και μια και είπα μάτι, από τα μάτια μας, δεν ξέρω αν δεν είναι στον τομέα της αρμοδιότητάς σας. Αλλά πολλά από όσα είπαμε δεν είναι. Ναι, αλλά θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο για την δικαστική διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και τα όσα δυστυχώς θλιβερά αποκαλύπτονται για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το κράτος. Σαν υπηρεσίες, δηλαδή οι επικοινωνίες με το 199 είναι πραγματικά απογοητευτικές για τον μέσο πολίτη. Τη συζητούσαμε και με την Αλεξάνδρα πριν μπούμε στο στούντιο. Έπαιρναν άνθρωποι που καίγονταν και τους έλεγαν δεν είναι ταξί το πυροσβεστικό. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο την ουσία του δημοσίου υπαλλήλου, του δημόσιου λειτουργού, να καταλάβουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνονται εκεί είναι για τα δύσκολα, δεν είναι απλώς για να κάνουν τη βάρδια ή τη σκοπιά. Και εντάξει, είναι ένα τριχιαστικό κοινικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζαν τους ανθρώπους αυτούς. Ναι, είναι πολύ έχει ενδιαφέρον να μας απαντήσει το ερώτημα του Γιάννη του Αντίπα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές ευθύνες, σας ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Αλεξάνδρα. Το θέμα είναι και το καθαρά υπηρεσιακό όλο επίπεδο. Το σύστημα πώς πρέπει να αλλάξει και μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια έκτακτη περίπτωση. Γιατί βλέπουμε ότι πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα και εγώ τουλάχιστον θα συμφωνήσω και με τον όρο την αιτία ως η κλιματική αλλαγή που φταίει για αυτές τις καταστάσεις. Αλλά πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ναι, καλά, δεν είναι κλιματική αλλαγή. Νομίζω το πιο χοντρό εδώ πέρα που έχουμε στην περίπτωση και στο Μάτι και στη Μάνδρα είναι τα εγκλήματα που έκανε το ίδιο το κράτος, το ότι επέτρεψε δηλαδή να υπάρξει όλη αυτή η δόμηση όπως υπήρξε στα σημεία εκείνα, τα οποία είναι αυτά που ήταν ο απαραίτητος όρος για να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη καταστροφή. Τώρα, η κλιματική αλλαγή παίζει και αυτό το ρόλο της. Αλλά θέλω να πω το ένα πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε, επειδή μου λέτε και βάζετε και ζήτημα δημόσια διοίκηση. Πώς θα αλλάξει η δημόσια διοίκηση και η πολιτική της ηγεσία, να μην ξαναγίνουν αυτά που έγιναν και έχουμε, δεν είναι μόνο το Μάτι, η Μάνδρα. Σε όλη τη χώρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε οικισμούς έξω από κάθε έννοια σχεδιασμού, προστασίας των κατοίκων που θα μείνουν εκεί και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να σταματήσει, να μπει ένα τέρμα κάποια στιγμή. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Και εκεί πέρα, επειδή προφανώς οι ευθύνες δεν είναι παντού ίδιες, θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη σεμνότητα και συνέστηση από τις κριτικές οι οποίες γίνονται από άλλα κόμματα, γιατί κυβερνούσαν τόσα χρόνια δηλαδή και φτάσαμε στα Μάτια. Και το δεύτερο, και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αν αποδείχθηκε κάτι από το Μάτι, είναι ότι η πολιτική προστασία που έχουμε στη χώρα μας είναι πολύ ελλιπής.
Τώρα, δεν είναι μόνο ελλειπής, δεν υπήρχε συντονισμός. Είναι τόσοι πολλοί φορείς που ασχολούνται σε μια τέτοια περίπτωση που δεν ξέρει ποιος να διατάξει τι και τι να πράξει τι. Αν δεν κάνω λάθος, ένα πόρισμα και βοήθησε με Γιάννη που βγήκε στην δημοσιότητα, κάνει λόγο, εντάξει, δεν το συζητάμε την γραφειοκρατία, για 82 φορείς, 62 φορείς που εμπλέκονται σε μια αντίστοιχη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ναι, όλα αυτά θα τα δει. Όπως ξέρετε, πήραμε πρωτοβουλίες και για συγκρότηση συγκεκριμένου οργάνου πολιτικής προστασίας για να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστροφές. Απλά θέλω να κρατηθούμε σε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ποτέ στην χώρα μας δεν είχε τεθεί το ζήτημα ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να προλάβουμε τέτοιου είδους μεγάλου μεγέθους καταστροφές πέρα από σεισμούς, που είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Αλλά αυτό που συνέβη και με τη Μάνδρα και με το Μάτι μας δείχνει πια ότι πρέπει να έχουμε άλλου είδους πολιτική προστασία και πρόληψη, που δεν την είχαμε. Πιο πολύ μεγάλη σημασία νομίζω έχει πρόληψη. Για παράδειγμα, δεν έχουν γίνει ποτέ ασκήσεις εκένωσης σε καμία περιοχή από ό,τι ξέρω. Δηλαδή δεν φταίει να έχει σχεδιασμού εκένωση, πρέπει να κάνει και ασκήσει. Ναι, το να υπάρχει ένα χαρτί, ένα σιρτάρι. Και ούτω καθεξής. Και με την ευκαιρία θέλω να σα πω το εξής, δηλαδή για να σχετικοποιήσουμε και λίγο τα πράγματα στο μάτι. Εγώ δεν ξέρω τι συνομιλίες που λέτε, δεν τις έχω υπόψη μου. Πιθανώς να υπήρξαν και να δείχνουν ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, ο υπηρεσιακός, δηλαδή η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί που λειτουργήσαν τις ώρες εκείνες στο Μάτι, λειτουργήσαν με αυτοθυσία. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε από διάφορα πράγματα που έχουμε. Πιθανώς δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά υπήρξε, δηλαδή υπερβάλλουν ζήλο στο να ανταποκριθούν οι άνθρωποι αυτοί στο καθήκον, και αν δεν το κάνανε θα είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι στο Μάτι. Αν αποδεχτεί, να το δούμε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Δεν είναι ο δικός μου φόβος. Δεν έχω εικόνα. Υπάρχει εισαγγελικό πόρισμα, θα υπάρξει δικαστική διερεύνηση, θα φτάσει η δίκη κάποια στιγμή, θα γίνει. Εμείς άλλως ξεκινήσαμε και όλη τη διαδικασία αυτή με το δικαστικό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, γιατί καμιά φορά είμαστε άδικοι και με τον εαυτό μας. Την ίδια στιγμή που ισχύει ότι χρειαζόμαστε μια δημόσια διοίκηση αρκετά διαφορετική και μια καλύτερη σχέση και με τον κόσμο, δηλαδή να συμμετέχει και ο κόσμος και να έχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Άρα, άμα γίνει μια άσκηση εγκαίνωσης, να συμμετέχει και ο κόσμος, δεν είναι στα ατού μας, σε ελληνικός λαός. Εγώ θα σας μεταφέρω στο εξής παράδειγμα. Η Ιαπωνία ήταν η υπαριθμόν ένα χώρα σε αντιμετώπιση τσουνάμι. Δεν υπήρχε πιο προηγμένη χώρα τεχνολογικά στην προετοιμασία του πληθυσμού κτλ. Και έγινε ένας μεγάλος σεισμός υποθαλάσσιος. Και αποδείχθηκε ότι τα μέτρα που είχαν λάβει και η προετοιμασία βόλοι που είχαν ήταν πλήρως ανεπαρκής. Και εκεί πέρα όμως αποδείχθηκε ότι έφταιγαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν υποστημίσει τον κίνδυνο. Πνίγηκαν 15.000 άνθρωποι. Αλλά θέλω να σου πω, μια χώρα που λειτουργεί, δηλαδή είναι πρότυπο ας πούμε, στο τι επαγγελματισμός υπάρχει, δεν τα καταφέρανε. Μην τα φορτώνουμε όλα στο αν λειτουργήσαμε σωστά εκείνη την ώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ακόμη και αν λειτουργούσαμε μερικά πράγματα καλύτερα, θα προλαμβάναμε αυτό το οποίο μας συνέβη. Αυτό το οποίο μας συνέβη κατά κύριο λόγο οφείλεται σε μια τελείως αναρχιδόμηση, που σε συνδυασμό με το κλιματικό φαινόμενο έφερε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είχε. Εάν ξεφύγουμε από την αναρχιδόμηση, το λύσιμο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όχι είναι μόνο πολύ σημαντικό μάτι, πρόβλημα, η αναρχιδόμηση. Έχουμε και μια καλύτερη πολιτική προστασία, δεν θα ξανά έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Το λέμε και την αναρχιδόμηση και είδαμε, ας πούμε, στις πλημμύρες της Μάνδρας ότι ένα από τα κτίρια που κατέρευσαν και πνίγηκε άνθρωπος εκεί πέρα ήταν το ίδιο το εργοτάξιο του Δήμου. Όταν δηλαδή ο Δήμος δεν φέρεται έτσι όπως πρέπει κατά νόμο. Δηλαδή... Αφού μου λέτε τώρα για τη Μάνδρα, η Μάνδρα δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε πλημμύρα, μπορεί να ήταν πιο φωνική από όλες. Αλλά νεκρούς είχαμε και παλιότερα και δεν ήταν σίγουρα η πρώτη φορά. Νομίζω ότι ήταν τα τελευταία 20 χρόνια η τέταρτη, η πέμπτη. Είναι η πρώτη φορά όμως που έγιναν πολύ μεγάλες έκτασεις αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ολοκληρώνονται. Ολοκληρώνονται και αυτό ισχύει. Τα έχω δει και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Ναι, αλλά... είσαι κάτοικος στην περιοχή και δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να γίνουν κάποιες ασκήσεις, μια και είπατε για ασκήσεις. Και τώρα που θα είστε και υποψήφιος στη Δυτική Αττική, μήπως θα πρέπει να αναλάβετε μια πρωτοβουλία εκεί. Έχει και σημαντικές βιομηχανίες η περιοχή, να γίνει ένα φρεσκάρισμα των όρων ασφαλείας. Γίνονται και με πρωτοβουλία και της αντιπεριφέρειας για έκτακτες περιπτώσεις και λόγω της βαριάς βιομηχανίας. Υπάρχουν σημεία συγκέντρωση πληθυσμού, γίνονται ασκήσεις. Ναι, γίνονται κάποιες ασκήσεις και γίνονται και σημαντικό στα σχολεία κάποιες ασκήσεις λόγω της μορφής, της μορφολογίας της περιοχής. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση με αυτό που είπες, να μπει και ο κόσμος στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι απλά. Mm-hmm. Δηλαδή για το σεισμό, ναι, είμαστε προετοιμασμένοι, γίνονται ασκήσεις και στα σχολεία και στις υπηρεσίες και τα λοιπά. Σκέφτεστε να επανασχεδιάσετε το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ακραία φαινόμενα.
αυτό είναι... καιρικά και μη. Νομίζω, στην πράξη είναι, όμως είναι και να αρχίσει άμεσα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που βγήκε, ότι χρειαζόμαστε μια άλλη επίπεδου πολιτική προστασία. Και θα πρέπει το πιο σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, να διαχωρίσετε τις αρμοδιότητες ανάμεσα σε δήμους, περιφέρεια, πυροσβεστική, αποκεντρωμένη, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι φορείς εμπλέκονται. Αυτά θα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς η οποία γίνεται και που θα καταλήξει συντηγμένες προτάσεις στο πώς πρέπει να λειτουργούμε και προληπτικά και όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πρώτος κακός διδάξας για πολλά πράγματα που συμβαίνουν το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, όταν το ίδιο το κράτος έχει μια συμπεριφορά, δεν βαριέσαι αδερφέ, ας γίνει τώρα και το αυθαίρετο και ας κάνουμε και κάτι άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Και ο κόσμος κάπως έτσι θα λειτουργεί και πάει το πράγμα ρόδα, ας πούμε. Μέχρι που φτάνουμε σε μεγάλες καταστροφές και λέμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Αλλά δεν έγιναν μόνο τόσα πράγματα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εγώ δεν πολύ συμφωνώ με. Εντάξει, έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά ως λαός. Δεν είμαστε πολύ των κανόνων ή του επαγγελματισμού κτλ. Αλλά ο πρώτος διδάξας σε πολλά από αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι το κράτος. Και πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί και στη δημόσια διοίκηση. Και την βασική ευθύνη γι' αυτό την έχει η πολιτική ηγεσία. Θα παίζουν μάνδρες. Ορίστε. Μάνδρες θα παίζουν. Ήδη έχουν πέσει. Έχουν πέσει πολλές μάνδρες. Έχουν πέσει στο μάτι ειδικά. Στο μάτι ειδικά δεν έχει πέσει ούτε ένα φέρετο όμως. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν τρέχουν τα στοιχεία εύκαιρα μπροστά μου, αλλά έχουν. Τη συνέντευξη έχουν παρακολούθησα ότι δεν έχει. Έχουν γκρεμιστεί αυθαίρετα. Στο μάτι, όχι, την πλήρωσε μια μάντρα κάπου στη Χαλκιδική. Στο μάτι μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θέλω να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που μας απομένει για να μιλήσουμε για το δημογραφικό. Ναι. Το συζητήθηκε στη Βουλή και σε επίπεδο αργηγών, υπήρξε αντιπαράθεση. Είναι όμως, επειδή εσείς είστε και διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου, είναι και μια βόμβα για το δημογραφικό. Ανεργία, μικρές αμοιβές, λιγότεροι Έλληνες. Το ερώτημα είναι απλό. Πού πάμε? Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πρόβλημα που έχει η χώρα. Δεν θεωρώ ότι έχουμε ασχοληθεί με την πρέπουσα σοβαρότητα μέχρι τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι που το λέτε, δηλαδή η ανεργία. Η ανεργία είναι στο τι πρέπει να κάνουμε για να μην συνεχιστεί να οξύνεται το πρόβλημα αυτό. Αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε να αποφύγουμε ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας να βαίνει προς το 50% αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτό σημαίνει και να σταματήσει να βγαίνει ο κόσμος εκτός χώρας, εδώ πέρα δεν βρίσκει δουλειές, δεν βρίσκει ικανοποιητικούς μισθούς, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι θέμα ενεργείας και εισοδημάτων και μιας ευημερίας που πρέπει να υπάρξει στη χώρα μας, αλλά και ενίσχυσης ενός κοινωνικού κράτους που μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Άρα δεν χρειαζόμαστε πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης και να γίνει η Ελλάδα μια φτηνή χώρα παράδεισος για χώρες που επιδιώκουν το φτηνό μεροκάματο. Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος ισχυρό να κρατηθεί ο κόσμος εδώ και από τον κόσμο που έχει φύγει έξω το brain drain, να μπορέσει να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Αυτό θα χρειαστεί λίγο κόπο για να γίνει, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του τι μισθούς έβρισε και κανείς εδώ και τι έξω. Για παράδειγμα, πολλοί που πήγαν έξω δεν είναι ότι βρήκαν πολύ ψηλούς μισθούς, αλλά ήταν το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, εδώ δεν αισθανόντουσαν ότι θα έχουν και του χρόνου δουλειά, έξω πάνε σε συνθήκες που είναι διαφορετικές. Άρα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μια οικονομία τέτοια που να δίνει ξανά την ελπίδα και την βεβαιότητα στον κόσμο ότι θα έχει δουλειά του χρόνου, ότι μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν θα φεύγει, θα σταματήσει να φεύγει και θα κάνει και παιδιά. Εδώ σταμάτησε ο κόσμος να κάνει παιδιά, δεν ξέρει πώς θα μεγαλώσει. Πρέπει πολλοί παράγοντες να συνενέσουν για το δημογραφικό και φαντάζομαι όχι τα επιδόματα, όπως έταξε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης το 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ναι, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι θα μπορούσε να πει ότι είναι φιλοδόρημα, αλλά μετά κατέληξε να του πει ότι είναι μια σοβαρή πρόταση. Τα 2.000 ευρώ δεν είναι απάντηση. Έτσι, δεν είναι. Εδώ πέρα χρειάζεται μια ενίσχυση η ελληνική οικογένεια να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά της. Οτιδήποτε θα μπορούσε να συζητήσει κανείς προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα με τα 2.000 ευρώ, είναι το μόνο βέβαιο. Πρέπει μια οικογένεια που κάνει παιδιά να μπορεί να έχει μια βεβαιότητα ότι θα μπορέσει με τη βοήθεια και του κοινωνικού κράτους να τα μεγαλώσει. Να υπάρχουν δουλειές, να υπάρξει ενίσχυση. Είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Για παράδειγμα, το θέμα της περικοπής των συντάξεων που υπήρξαν διάφοροι οικονομολόγοι, νεοφιλελεύθεροι και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι και γιατί να μην κοπούν, αν κοπούν θα είναι καλύτερα και υπήρχαν τέτοιες λογικές και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ξεχνούν όσο τα λένε αυτά? Σου λένε να περικόψεις συντάξεις και κάνετε κοινωνικό κράτος. Επιδόματα, παιδικούς σταθμούς κτλ. Ναι, επειδή στην Ελλάδα λοιπόν δεν έχουμε κοινωνικό κράτος όπως έχουμε έξω, εάν κόβαμε τις συντάξεις, το στέλαμε το άλλο στο καλό. Μείνει η περικοπή χωρίς τις παροχές. Ναι. Κύριε Τσίπρα, ειλικρινά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Ευχαριστώ. Η παρουσία της είναι πάντα πολύτιμη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στη δημοτική τηλεόραση του Άττικα. Η τάξη του 2020 θα είναι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη. Ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.